υπέρμαχος της προσπάθειας να βρεθεί λύση με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων. Για την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας τάχθηκε ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αλέξανδρος Αυλονίτης με αφορμή την αναφορά στην ανακοίνωση της ΕΓΕΣΥΚ περί κοκορομαχιών μεταξύ του ιδίου και του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας Λεωνίδα Ρουμπάτη, αλλά και την εμπλοκή της ΔΕΠ Κέρκυρας. Εγώ θα ασχολούμαι πάντοτε με τα ζητήματα που αφορούν το νοσοκομείο και την παροχή υπηρεσιών υγείας. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια εξέδωσε μια ανακοίνωση η οποία είχε ταυτόσιμο, θα έλεγα, περιεχόμενο με την ανακοίνωση των γιατρών μας στο νοσοκομείο. Ανησύχησα πάρα πολύ, όπως και ανησυχεί οποιοσδήποτε είναι γίνει αναγνώστης αυτής της ανακοίνωσης. Με ενδιαφέρουν οι πολιτικές και δεν με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Με ενδιαφέρουν οι ασκούμενες πολιτικές και αυτές οι πολιτικές που ασκούνται στο νοσοκομείο τούτο το χρονικό διάστημα δεν είναι καλές. Η εικόνα είναι απαξιωτική για ένα νοσοκομείο το οποίο στελεχώνεται από καλούς επιστήμονες, καλό προσωπικό, αλλά ελλιπές όμως. Έχω αγωνιστεί, έχω παλέψει και εγώ με τη σειρά μου ως βουλευτής, έτσι ώστε να δοθούν οι δυνατότητες να προσληφθεί κόσμος, επιστήμονες. Σε επίπεδο κοινοβουλευτικού ελέγχου προσπαθώ να χαρακτηριστεί ως νοσοκομείο α κατηγορίας και για όσους δεν ξέρουν να χαρακτηριστεί ως τέτοιο, έτσι ώστε να υπάρχουν κίνητρα στους επιστήμονες και γενικά στους εργαζόμενους του νοσοκομείου για να προσληφθούν και να καλυφθούν όλες αυτές οι θέσεις. Ανακοινώσεις από πλευράς της ΝΟΔΕ Κέρκυρας, της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΝΟΔΕ Κέρκυρας, με αφήνουν παντελώς αδιάφορο. Όχι επειδή δεν σέβομαι το κόμμα αυτό, αλλά δεν απαντούν στα βασικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την παροχή υπηρεσίας υγείας στον κόσμο. Και όχι τι λέει ο βουλευτής Αυλονίτης ή οποιοδήποτε άλλος βουλευτής. Ας απαντήσει πρώτα και κύρια στις ελλείψεις που υπάρχουν και ας με βάλει εμένα ναι και να με απαντήσει τελευταίον. Και δεν βλέπω να απαντάει. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί τα επιχειρήματα του διοικητή. Άρα λοιπόν αυτό που ονομάζω εγώ κομματικό φερέφωνο και απόλυτη κομματική διασύνδεση διοίκησης νοσοκομείου και κόμματος είναι απολύτως επιβεβαιωμένο. Εμείς είμαστε, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να επιλέγονται στη διοίκηση τέτοιων οργανισμών που παρέχουν υγεία άνθρωποι εγνωσμένου κύρους, με περγαμηνές. Και μακάρι να σε ακουστώ και στο κόμμα μου, έτσι ώστε γενόμενο κυβέρνηση να επιλέγονται οι διοικητές των νοσοκομείων με αξιοκρατικά κριτήρια. Αξιοκρατικά κριτήρια. Και όχι να αναδεικνύονται κομματικά φερέφωνα. Σε όλες τις αιτιάσεις της ανακοίνωσης της Νομαρχικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έχει δώσει απάντηση ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου, εμπεριστατωμένη, λέξη προς λέξη, ενέργεια προς ενέργεια, παράληψη προς παράληψη. Αναφέρομαι στον κύριο Φίβο Κακαβίτσα. Τώρα τα άλλα που έχουν να κάνουν με την ΕΓΕΣΥΚ. Η ΕΓΕΣΥΚ είναι ένας συνδικαλιστικός φορέας. Είμαι υποχρεωμένος να τον ακούω, όπως και τα σωματεία των εργαζομένων. Οι ισορροπίες τους εντός του χώρου του εργασιακού του νοσοκομείου είναι ισορροπίες που πάντοτε γίνονται. Όμως εκείνο που εγώ θα πρέπει να πω ότι μερικοί ατυχείς χαρακτηρισμοί θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν στις ανακοινώσεις μας. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας, γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοίκηση του νοσοκομείου, κόμματα, βουλευτές, να παλέψουμε ο καθένας από το δικό του μετερίζει και με τη δική του ιδεολογική κατεύθυνση να παλέψουμε έτσι ώστε το νοσοκομείο σήμερα, αύριο, μεθαύριο να αντιμετωπίζει την πανδημική κρίση και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα υγείας της καθημερινότητας των πολιτών με κάθε τρόπο. Και το μέγιστο, τον πρώτο λόγο θα έλεγα, το έχουν οι γιατροί μας.